και οι ιδιοκτικές αρχές συνέλαβαν τον λογιστή, εγώ ένιωθα κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει άνθρωπος. Αγάπησα τις αρχαιότητες, ειλικρινά. Δεν έχω σπουδάσει ούτε αρχαιολόγος, οικονομολόγος έχω σπουδάσει. Αγάπησα όμως τις αρχαιότητες και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι αγάπησα πιο πολύ την πατρίδα μου. Κάνατε όμως μια πολύ σημαντική μισό λεπτά, κύριε Φιλίππου. Για ένα παράδειγμα, και ο Πιτάκης στα χρόνια της απελευθέρωσης που έσωσε τις περισσότερες αρχαιότητες στην Ακρόπολη, δεν ήταν αρχαιολόγος. Ακριβώς. Καλά. Υπάρχει ένα λεπτό, παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Πολύ βασικό. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί σαν και εσάς που ευαισθητοποιούνται είτε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Έχει όμως και ένα πολύ υψηλό οικονομικό τίμημα. Και αυτό καλείστε να το πληρώσετε εσείς από την τσέπη σας. Ναι. Αυτό πήγα να πω εγώ. Έτσι. Συγγνώμη, τώρα παρεμβαίνω μάλλον. Δεν το λέω για να σας χαϊδέψω. Ούτε στα μπουζούκια, ούτε στα μπουζούκια χαλάω χρήματα, ούτε στο τζόγο. Είναι ένα χόμπι μου αυτό. Και αυτό να κάνω δεν έχει σημασία. Πρέπει να πούμε. Το θέμα είναι ότι δίνετε χρήματα για κάτι το οποίο είναι. Ναι, γιατί ο πληροφοριοδότης θέλει το χαρτζιλίκι του, γιατί το πληροφοριοδότη πρέπει να τον βγάλει να πα να φάει κάπου, πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Εντάξει, αλλά σας λέω και πάλι, δεν διδρώνω για αυτό το θέμα και ούτε με έχει κινδυνεύσει ποτέ από τα κυκλώματα. Πάρα πολλές φορές. Να πούμε ότι ο Γιώργος ο Τσούκαλης είναι θελοντής αυτό που κάνει, γιατί σε κάποιες παρουσιάσεις των βιβλίων. Τον έχετε βραβεύσει για αυτό το πράγμα, πρέπει να το πούμε. Τον έχουμε τιμήσει ακριβώς. Πρέπει να πω κάτι. Ο Γιώργος ο Τσούκαλης είναι θελοντής και δεν πρέπει λίγο να συγχαίω με το επάγγελμά του με αυτό που κάνει. Για μένα η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Διότι δεν μιλάμε τώρα για τα αρχαία της Ρόδου που ήταν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ μιλάμε πίσω ότι μας φέρνει τη γονιδιακή μας ρίζα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι εθελοντές, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μπαίνουν σε ρίσκο, να βάζουν σε ρίσκο τη ζωή τους. Και να ακουστεί λοιπόν. Ναι. Και να ακουστεί, συγγνώμη, Βίκη μου, και να ακουστεί λοιπόν ότι, όπως πολύ σωστά το έθεσε στα αρχαία, δεν αποτιμώνται, ότι τα 8.500 κινητά αντικείμενα που έκλεψαν οι Γερμανοί επί κατοχής στην Ελλάδα είναι ανεκτήμητα, κοστίζουν όσο όλη η Γερμανία. Ακριβώς. Οπότε δεν μπορούν να ζητάνε οι Γερμανοί σήμερα να πληρώσει η Ελλάδα, διότι έχουν εκλέψει 8.500 κινητά αντικείμενα. Πάτε τώρα πάντως πολύ μακριά. Αυτό που λέτε. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει νομικό πλαίσιο, διότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο αείμνηστος Καποδίστριας, ένα από τα πρώτα μελήματά του ήταν να νομοθετήσει για τη σωτηρία των αρχαιοτήτων. Έστειλε λοιπόν διαταγή στους διοικητές όλους να συγκεντρώνουν όλα τα ευρήματα και μάλιστα δημιούργησε το μουσείο καταρχήν της Έγινας για να τα συγκεντρώσει. Που σημαίνει ότι είχε κρίνει ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα η προστασία των αρχαιοτήτων. Πάντως πιστεύω ότι αν δεν ευαισθητοποιηθούμε και δεν περάσουμε κάποια μηνύματα, ειδικότερα στα νέα παιδιά, δεν θα κάνουμε τίποτα. Το πιο βασικό είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι να η αρχαιοκαπηλεία. Η μόρφωση αυτή, λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή, άκουσα κάποια στιγμή καθηγητή να μου λέει: «Έλα, ρε Γιώργο, έκλεισε τον κόσμο μέσα». Μα εμένα δεν μου είναι ευχάριστο να πάει κάποιο φυλακή. Εμένα μου είναι ευχάριστο όμως το ότι σώζεται μια αρχαιότητα. Όταν πήγαμε στη Ρόδο με το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας για 200 αρχαία αντικείμενα και βρέθηκαν 1.600 σε άριστη κατάσταση, μελανόμορφα εγχάρακτα, αγάλματα, μάσκες, δεν μπορούσα να διανοηθώ, ήταν έτοιμα να φύγουν για την Τουρκία. Τούρκος μεγιστάνας ήταν έτοιμος να τα αγοράσει. Στον Άλυμο ήταν έτοιμα να φύγουν από τη Μαρίνα. Με κότερο. Με κότερο, όπως το λέω. Λοιπόν, όταν αυτά φύγουν και δεν είναι κλεμμένα από ένα μουσείο, δεν θα επιστραφούν εύκολα. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε τώρα μια προσωπική μαρτυρία. Όπως σας προσχέθηκα προηγουμένως, έχουμε κάνει μια συνέντευξη με έναν αρχαιοκάπηλο. Θα δείτε ότι τα χαρακτηριστικά του είναι αλλοιωμένα, για λόγους βεβαίως προστασίας ταυτότητάς του και για να μπορεί να εξυπηρετήσει από εδώ και πέρα το έργο το οποίο κάνει ως βιτρίνα αρχαιοκάπηλου που και συνεργάζεται γιατί μας είναι πλέον πολύ χρήσιμος. Ακριβώς, που συνεργάζεται πλέον με τις αρχές. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς λειτουργεί ένας αρχαιοκάπηλος, τι σκέφτεται, τι επιδιώκει και ποια είναι εκείνα τα δίκτυα που σπρώχνουν τα αρχαία προς τα έξω. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την αρχαιοκαπηλεία? Πάνω από 25. Είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον άλλαξε πλευρά και από αρχαιοκάπηλος πέρασε στην πλευρά του νόμου. Ναι. Γιατί αυτό? Έκανα μάλλον ζημιά στη χώρα μου, στην πατρίδα μου. Mm-hmm. Και έτσι άλλαξα στρατόπεδο. Σήμερα, με την κρίση την οικονομική που υφίσταται τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, οι λεγόμενες δουλειές αρχαιοκαπηλείας παρουσιάζουν αύξηση? Τώρα με την κρίση παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση, την οποία δεν ακούγεται όμως να πουλούνται εδώ στην Ελλάδα τα αντικείμενα, μάλλον τα πουλάνε στο εξωτερικό. Ποιοι είναι κυρίως οι αποδέκτες στο εξωτερικό, τι είδους εθνικότητες αγοράζουν τα αρχαία? Ελβετοί, Γερμανοί, Γάλλοι λιγότερο, και από ό,τι έχουμε μάθει εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ιαπωνία. Θα λέγατε ότι υπάρχει πληθώρα πλέον ανθρώπων που ασχολούνται οι ίδιοι με την αρχαιοκαπηλεία, που σκάβουν για να αναδείξουν δουλειές?
όλη η Ελλάδα. Τι ψάχνουν κυρίως, ένας αρχαιοκάπηλος τι ψάχνει? Δεν ξεκινάει από επιλογή, ό,τι βρει στην αρχή. Τα αντικείμενα που θα βγάλει θα δουν αν έχουν μικρή αξία ή μεγάλη αξία. Mm-hmm. Και δεν είναι βάση του μέγεθους του αντικειμένου. Μπορεί ένα μεγάλο αντικείμενο να κάνει 10 και ένα μικρό να κάνει 50. Ως επιτοπλίστων τα πολλά λεφτά τα έχουν τα σατυρικά κομμάτια. Το Διονύσου κλπ. Έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα σατυρικά κομμάτια από φιλόσοφους που είναι στα γυμναστήρια μέσα με μαθητές τους κλπ. Αυτά που είναι δισεύρετα βέβαια, αλλά είναι πανάκριβα. Τις τάξεις. Εξαρτάται το μέγεθός. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Θυμάμαι μια εποχή ένα κομμάτι είχε ένα έφηβο σε επίκυψη και ένα φιλόσοφο από πίσω που φαινόταν η όρχη του φιλόσοφου. Ήταν ένα κομμάτι γύρω στο μάκρος γύρω στους 15 πόντους και στο ύψος γύρω στους 11. Πουλήθηκε εκείνη την εποχή, μιλάμε για χρόνια πολλά πίσω, 40 εκατομμύρια. Πουλήθηκε στην Ελλάδα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Mm-hmm. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Η αστυνομία έχει πολλή διάθεση και παρουσιάζει μεγάλο έργο, παρόλο ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν τα μέσα. Δεν έχουν καλά αυτοκίνητα, δεν έχουν ηλεκτρονικά, γιατί χρειαζόμαστε ηλεκτρονικά για αυτές τις δουλειές. Τους λείπουν πάρα πολλά πράγματα και οι επιτυχίες οι οποίες έχουν οι αστυνομικοί, ειδικά το στήμα αρχαιοκαπηλείας, είναι στον υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνουν και την αγάπη που έχουν στα αντικείμενα. Δεν έχουν ώρες πότε θα πάνε στα σπίτια τους, πότε θα φύγουν και πότε θα γυρίσουν. Αυτό είναι άσχετο με αυτούς τους ανθρώπους. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ήταν εξαπλωμένοι στα χιόνια επί τριήμερο για να περιμένουν πότε θα πάνε να πάρουν το άγαλμα. Το πήρανε. Υπάρχει ένα άγαλμα, μια υπόθεση, η οποία αφορά στο Αχίλιον. Γιόταν μια επισκευή κάποτε στο Αχίλιον και στην επισκευή που έγινε, φτιάχνανε το. Χάθηκε ένα άγαλμα. Τα αγάλματα αυτά ήταν δύο. Τα οποία τα αγάλματα αυτά τα είχε κάνει η Βασίλισσα Σύση, τα είχε κάνει στην Αμαλία Δώρο. Τα οποία κοσμούσαν το χώρο του Αχίλιου. Και κοσμούν ακόμα. Όταν έγινε όμως αυτή η επισκευή, χάθηκε το ένα από εκεί μέσα. Βέβαια η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και έψαχναν να το βρει. Ψάχναμε πολύ καιρό να το βρούμε αυτό το πράγμα. Κάποτε μας είδε μια πληροφορία ότι αυτό βρίσκεται κάπου στην Άρτα. Πήγαμε πολλές φορές στην Άρτα να το βρούμε, δεν μας το δείξανε ποτέ, παρά μας είχαν μία φωτογραφία επάνω σε μία καρότσα ενός μικρού φορτηγού. Πιστήκαμε τότε ότι όντως υπάρχει αυτό και δεν μας λένε ψέματα και ξεκίνησα εγώ προσωπικά με έναν αξιωματικό, μικρό αξιωματικό τότε, πολύ μεγάλο σήμερα, να έρθουμε σε επαφή για να πάρουμε το συγκεκριμένο άγαλμα, αν μπορούμε. Κάναμε όλες τις επαφές μας, πήραμε λεπτά μαζί μας όσα ζητούσανε. Εάν θυμάμαι καλά, είχαμε μαζί μας τότε, ήταν σε δραχμές, είχαμε 30 εκατομμύρια. Τα βάλαμε σε μία βαλίτσα. Οι άνθρωποι μας πήρανε από εδώ και μας πήγανε στην Πάτρα, γιατί θα συναντούσαμε κάποιους άλλους στην Πάτρα να μας πάνε. Βέβαια, οι άνθρωποι μας πήραν που ήταν πληροφορώτες της αστυνομίας της Πάτρας και μας είχαν δώσει στην υπηρεσία της Πάτρας χωρίς να γνωρίζει η Πάτρα ποιοι είμαστε εμείς. Φτάνοντας στην Πάτρα για να περάσουμε απέναντι. Μας είχε αστυνομία της Πάτρας από πίσω. Δεν γνώριζε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, στον δρόμο κάποια στιγμή μας σταματήσανε γιατί θέλανε να πιστούν ότι έχουμε τα λεφτά μαζί μας. Και ανοίγουμε τη βαλίτσα, λέω, εδώ είναι τα λεφτά. Βέβαια, πάνω στη βαλίτσα είχαμε και ένα πιστόλι εμείς. Λέει, αυτό τι είναι, αν κάνετε καμιά άσχημη, θα μιλήσουμε έτσι μετά. Λέει, εντάξει, ξέρω εγώ. Και κλείνω εγώ το πορμπαγκάζ με τα λεφτά και ξεκινάμε να πάμε για την Άρτα. Στην Άρτα που πήγαμε, κάποιοι από την Πάτρα μας είχαν δώσει την ασφάλεια της Άρτας. Τι είχαν πει στην αστυνομία, εμείς θέλουμε τα λεφτά και εσείς πάρτε αυτούς με το άγαλμα. Mm-hmm. Βέβαια, η αστυνομία δεν το επέτρεπε ποτέ να γίνει αυτό. Αυτοί νομίζαν θα τα πάρουν, βέβαια. Έτσι. Φτάνουμε στην Άρτα και το αξιωματικό που ήταν μαζί μου λέει: Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ. Του λέω: Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει? Μου λέει: Κάτι κινήσεις παράξενες έχουμε. Κάτι αυτοκίνητα μου λέει, κοίταξε και κοίτα και το αυτοκίνητο απέναντι. Πραγματικά κοιτάζω το αυτοκίνητο, ήταν έξω από το κτέλ της Άρτας να κάνει μια ζέστη τρομερή. Και ένας τύπος κλειδωμένος μέσα να σηκώσει και τα παράθυρα και να μιλάει στο κινητό και να κρύβεται. Του λέω σίγουρα είναι ασφάλεια. Τηλεφωνούμε στην Αθήνα, μαθαίνουμε ότι όντως μας είχε σηκωθεί και φύγεται. Και φύγεται από εκεί πέρα. Και συνειδητοποιήθηκα και φύγαμε, γιατί μας πηγαίνανε για τη νύχτα.
να γίνει συναλλαγή. Νύχτα ποτέ δεν κάνουμε συναλλαγές, διότι μέσα στα χωράφια και στις ελιές πέφτουν εμπιστολίδια. Και ο αξιωματικός τότε από πέρα λέει: εγώ δεν θυσιάζω για ένα άγαλμα τους άντρες μου. Σηκωθείτε και φύγετε γιατί βρούμε ναι. Πέρασε λίγο καιρό και τελικά το πήραμε πάλι το άγαλμα από ατσίγκανους στην Αθήνα. Το είχαν κατεβάσει στην Αθήνα. Mm-hmm. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εν ενεργεία, είναι κάποια υπόθεση που εξελίσσεται? Πολλές υποθέσεις και τίποτα. Τις λέμε τίποτα εμείς εφόσον δεν ευδοκιμήσουμε. Τα αρχαία και τα ευρήματα αυτά αλλάζουν χέρι με χέρι μέχρι να φτάσουν στον τελικό πολιτή, στον τελικό αγοραστή μάλλον. Ναι, αυτός που βγάζει τα αρχαία από τη γη, τα βρήκε και τα έβγαλε, μπορεί να μην έχει το κύκλωμα να τα δώσει, να τα δώσει σε κάποιον άλλον, ο άλλος να του πει ότι έχει κατευθείαν τον έμπορο, να μην τον έχει να πάει σε έναν άλλο και ούτε να περάσουν 10-15 χέρια. Και έτσι γίνονται και διαρροές και μαθαίνει και αστυνομία για αυτά που κινούνται έξω, τα αντικείμενα. Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό, κάποια χαρακτηριστική δουλειά η οποία δεν έχει βγει στην δημοσιότητα, δεν έχει, αν θέλετε, κυκλοφορεί στους κύκλους των αρχαιοκαπήλων, παρόλα αυτά όλοι τη γνωρίζουν? Είχαμε μια δουλειά τέτοια πέρσι το καλοκαίρι, κανείς δεν γνώριζε και όλοι γνωρίζανε και μας έφερε τα αντικείμενα, πάρα πολλά αντικείμενα σε μια BMW X5 στη Σαρονίδα, εδώ στη παραλία, εδώ στη Πρώτη Μαρίνα. Mm-hmm. Εγώ ήμουν έμπορας με κάποιον άλλο που έκανε την διάμεσο. Πού είναι τα πράγματα, λέει, στην BMW. Πάω, βλέπω την BMW, τότε ήταν και ένας εκεί πέρα. Αυτή τη Λάρσα νομίζω ήταν αυτή. Και βλέπω 4-5 κούτες μέσα γεμάτο με αρχαία. Εκεί την ώρα κάναμε το πέσιμο και τους πιάσαμε. Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι οι αρχαιοκάπηλοι έχουν σίγουρα κάποιον ο οποίος προστατεύει και μάλιστα βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση σε κάποια υπηρεσία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άλλος δεν διακινδυνεύει τη θέση του, αν είναι αρχαιολόγος, να γίνει και αρχαιοκάπηλος. Τουλάχιστον ακούγονται πολλά, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα παράδειγμα, έτσι, ότι όντως ήταν και αρχαιοκάπηλος. Δεν θα βρείτε όμως ούτε ένα, το υπογράφω αυτό, που να είναι αρχαιοκάπηλος στο τμήμα αρχαιοκαπηλείας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δεμένοι με το αντικείμενο. Τα αγαπάνε πιο πολύ από τα παιδιά τους.